και αφήστε τι αφήστε επιλογέ. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα και όταν αποφασίσετε να γίνετε προ μια κατεύθυνση, ακόμα και αν οι επιλογέ που έχετε κάνει πριν δεν που τελικά σα αντιπροσωπεύουν ή που θέλετε να ακολουθήσετε. Να ξέρετε ότι υπάρχει ο τρόπο να ακολουθήσετε τα κατάλληλα βήματα, να φτάσετε να κάνετε εκείνο που θέλετε. Ε, Πρέπει να πω, ευχαριστώ Μαρέα για την πρόσκληση. Κάθε φορά που έρχομαι στο Βανγκύπριο, νιώθω μια ιδιαίτερη συγκίνηση ενό απόφυτο του σχολείου. Ε, είναι τα πιο ωραία χρόνια τα μαθητικά, πραγματικά απολαύσετε τα. Βεβαίω, τα φοιτητικά είναι ωραία χρόνια για άλλου λόγου, αλλά τα μαθητικά είναι ανεπανάληπτα. Λοιπόν, πλέον εμεί έγιναμε στο Ριούνιο, εδώ η ίδια ομάδα ήμασταν και, και πέρσι για να μιλήσουμε περίπου τα ίδια θέματα. Πριν να μπω στην ουσία των όσων έχω να σα πω επιτρέψτε μου κάποιε σκέψει. Η πρώτη σκέψη είναι ότι να είσαστε προετοιμασμένοι ότι ό,τι τα σπουδάσετε δεν σημαίνει ότι τούτο τούτον, τούτον, τη σπουδή, την ίδια, θα την ασκείτε μέχρι να βγείτε σε σύνταξη. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει διάφοροι σήμερα, ακόμα και για μα που είμαστε κοντά στα 40 ή 50 παρακάτι, ότι είναι δεδομένο ότι όσο έχουμε σύνταξη θα αλλάξει ο τρόπο τη εργασία μα. Και ήδη αλλάζει λόγω τη τεχνολογία. Άρα, τούτο είναι σημαντικό να το κρατήσετε. Το δεύτερο σημαντικό να κρατήσετε είναι ότι δεν πρέπει να είναι κίνητρο σα τα χρήματα. Βεβαίω, ναι, πρέπει να είναι κίνητρο το να σπουδάσω κάτι, να βρω δουλειά, αλλά σίγουρα μην το βάλετε εκείνον ω προτεραιότητα για το τι θέλετε να σπουδάσετε. Γιατί, όπω θα δείτε σε λίγο να σα πω εγώ, έρχονται κάποιε τιμέ που ακόμα και χρήματα να έχετε, και οι τράπεζε κλείουν και υπάρχουν και κουρέματα. Άρα, το μοντέλο του κάνω κάτι για λεφτά, πολλά εύκολα καταραίει. Και το τρίτο, μην έχετε σαν στόχο το εύκολο γρήγορο χρήμα. Γιατί ξέρω ότι ειδικά οι νεότερε γενιέ, επιτρέψτε μου να πω ίσω και εμεί που είμαστε λίγο πιο μεγάλα, μπαίνουμε στον ίδιο πειρασμό, νομίζουμε ότι το που βλέπουμε στο YouTube και στα social media είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά σε πάρα πολλού, χωρί κόπο και χωρί ιδιαίτερη δυσκολία. Ότι ξυπνώ πρωί και έχουν έναν ωραίο λογαριασμό που κάθε μέρα α, ανεβαίνουν τα λεφτά που υπάρχουν μέσα. Γιατί κάνουμε ένα πλάτο του κόσμου βλακίε online, κάνουμε likes, κάνουμε subscribers, και αυτή είναι η ζωή μας. Εύκολα γρήγορα χρήματα, ακόμα και αν αποκτηθούν πολύ εύκολα και γρήγορα φεύγουν. Αφού τα είπα τούτα θα σας πω λοιπόν πολύ σύντομα τα δικά μου βιώματα, όπως τα έχω... Ε, Όπω τα έχω ζήσει, τα δικά μου βιώματα, όπω τα έχω ζήσει, εμπάνι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα δικά μου βιώματα. Εγώ ήμουν απόφοιτο του Παγκυπρίου του κλασσικού. Γιατί πήγα κλασσικό, Διότι πολύ απλά ένιωθα ότι ήμουν πιο καλό σε θέματα ιστορία, νέων ελληνικών κτλ. Όταν διάλεγα το κλασικό, δεν είχα υπόψη μου τι να σπουδάσω, αλλά ήξερα σίγουρα ότι δεν μου αρέσκαν τα μαθηματικά και η χημεία, με ό,τι μπορεί να σημαίνει. Ε, Επίση, να σα πω ότι οι δύο μου γονεί ήταν καθηγητέ, άρα φιλόλογοι. Άρα, ίσω να επηρεάσουν και τούτο σε έναν βαθμό για την κλίση μου μπορεί να είχα. Αλλά δεν είχα ιδέα τι ήθελα να σπουδάσω. Μέχρι που είδα στην πρώτη δευτέρα, στη Δευτέρα Λυκείου ότι μπορεί να είχαμε μια κλίση σε πολιτικέ επιστήμε, στη νομική, στη δημοσιογραφία. Α, μια από τι πιο χρήσιμε συμβολέ που πιάσα στη ζωή μου, που θα τη λέω, αλλά μπορεί να την εφαρμόσετε λίγο διαφορετικά από ό,τι την εφαρμόσα εγώ, ήταν ότι πρέπει να διαβάζουμε τι Κυριακάτικε εφημερίδε. Εγώ το μεταφράζω σήμερα ότι πρέπει να διαβάζουμε βιβλία και journals, τα οποία είναι ακούμε podcast από άτομα τα οποία έχουν κάτι να πούν, έχουν μια εξειδίκευση να πούν. Γιατί, γιατί τη θεωρώ χρήσιμη συμβολή, διότι τούτη με έκανε να έχω τα μάτια μου συνεχώ ανοιχτά. Και με έκανε συνέχεια να αντιλαμβάνομαι τι γίνεται γύρω μου στον κόσμο, επειδή πριν με πείραξε για το Chase, νομίζω εσύ, ίσω ήταν και βασικό το ότι διάβαζα και δεκάδε και σε εφημερίδε ήταν ένα από τα χρήσιμα εφόδια που είχα στο Chase. Ειδικά σε γεωγραφία και πολιτική και ιστορία. Λοιπόν, τώρα, ε, όταν εκλήθηκα να αποφασίσω λοιπόν, τι θέλω να σπουδάσω, έβαλα πρώτη νομική γιατί θεώρησα ότι είναι ένα πτυχίο το οποίο ανοίγει πόρτε, είναι μια καλή βάση. Ε, έβαλα μετά πολιτικέ επιστήμε, δημοσιογραφία, ακόμα και θέατρο. Συνδυάζεται εντάξει νομική με θέατρο, έχει πολύ, πολύ, πολύ σύνδεση. Και πολιτικέ επιστήμε, σωστά, Λουί. <laughs> Τελικά πέρασα νομική Θεσσαλονίκη ε, και δεν το μετάνιωσα από την άποψη ότι όντω η νομική, όπω και κάποιε άλλε σπουδέ είναι ένα ε, πολύ καλό εφόδιο, είναι ένα πολύ καλό πτυχίο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για οτιδήποτε άλλο θέλει κάποιο να ασχοληθεί. Βεβαίω, όταν τέλειωσα την νομική μου και ήρθα εδώ να κάνω την άσκησή μου, με δεδομένο ότι δεν είχα συγγενεί δικηγόρου, ούτε είχα ξαναεμπειρία του τι σημαίνει να είσαι δικηγόρο, έστω ε, κρύβω ότι από την πρώτη ημέρα με έπιασε ένα απογοήτευση και κατάθλιψη. Γιατί είπα τι είναι το επάγγελμα τώρα που επέλεξα να κάνω, δεν είναι για μένα. Εσοκαρίστηκα η πρώτη μου μέρα στο δικαστήριο. Τι είπα, που να κάνω μου την υπόλοιπη ζωή. Ε, οπότε μετά πήγα για μεταπτυχιακό σε άλλη χώρα. Το πρώτο μου πτυχίο ήταν στην Θεσσαλονίκη. Το μεταπτυχιακό μου ήταν στην Αγγλία, στο Λέστερ. Κάτι το οποίο σα συμβουλεύω και εσά, αν έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά να αλλάξετε. Αν όχι χώρα πανεπιστήμιων, αν θα κάνετε μεταπτυχιακό, γιατί και τούτη αλλαγή θα σα κάνει να δείτε κάποια άλλα πράγματα. Και σίγουρα αν μπορείτε να πάρετε για μεταπτυχιακέ σπουδέ, είναι χρήσιμε, γιατί να σα δώσουν επίση μια πιο ει βάθο γνώση κάποιων θεμάτων που μπορεί να σα ενδιαφέρουν. Λοιπόν, πήγα λοιπόν να κάνω την άσκησή μου, απογοητεύτηκα. Αποφάσισα λοιπόν όταν θα τελειώσω την άσκησή μου να πω για μεταπτυχιακέ σπουδέ στην Αγγλία. Ευτυχώ που δεν έκανα τούτο γιατί είχα την εμπειρία. Πολλά χρήσιμη. Ήρθα πίσω για δουλειά και πάλι απογοητεύτηκα. Πού το φύση του αντικειμένου τη νομική, που το να είσαι δικηγόρο στην Κύπρο. Και εκεί λοιπόν εγώ μπήκα σε έναν τρυπάκινγκ το οποίο το που σα είπα πριν. Δηλαδή είπα ότι θα βρω μια δουλειά σε έναν καλό γραφείο, όπου θα παίρνω έναν καλό μισθό, ε, θα κάνω κάποιε οικονομίε στην ε, άκρη κάθε μήνα, γιατί όταν θα είμαι 40, 50, 60 χρόνια να έχω τα λεφτά. Και εντάξει, να υποφέρω στι 6 το απόγευμα, αλλά να έχω τουλάχιστον τα χρήματα, να αγοράσω αυτό το που θέλω, να κάνω τη ζωή που θέλω κτλ. Λοιπόν, ευτυχώ υπήρχε το 2013, όπου ε, συνειδητοποίησα ότι ναι, τσι, οι τράπεζε κλείνουν, άρα όσα χρήματα τσάμε έχει κάποιο. Ευτυχώ δεν κουρεύτηκα, κουρευτικά, είναι κουρευτικ, χατό, αμέσω φανταστείτε. Αλλά για μένα αλλάξει η κοσμοθεωρία μου. Ότι δηλαδή το να κάνω μια δουλειά που δεν μου αρέσει και απλά και μόνο κινητρών τα χρήματα, εκτό από το ότι είναι ψυχοφόρον και το ότι. να σου φκίβει, βέβαια, το πράγμα με κατάθλιψη, με σωματικά άλλα θέματα κτλ. Ε, 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 δεν λειτουργεί σαν μοντέλο. Γιατί, όπω είπα, κλείνουν οι τράπεζε. Άρα, τι είναι σημαντικό να κάνει το που πραγματικά σε ενδιαφέρει. Και για μένα το 2013 λειτουργήσε σαν καμπανάκι. Και τι έκανα, Ένα κομμάτι τη νομική που μου άρεσε, δηλαδή ε, των τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων και καινοτομία αποφάσισα να εξειδικευτώ ακόμα πιο πολλά σε και να ανοίξω ένα γραφείο που να ασχολούμαι μόνο με πατέντε, με διπλώματα βρεσιτεχνία, δηλαδή με βιομηχανικά σχέδια, με πνευματικά δικαιώματα. Και είπα το 2013, αν πετύχω θα είναι επειδή είναι η κρίση, αν αποτύχω, ποιο να μου πει ότι απέτυχε, αφού ο Λίκυπρο το 2013 έχει τα θέματα τη, άρα θα είμαι ένα από του πολλού που μπορεί να θέματα. Και ευτυχώ το 2013, ε, όταν έκαναμε το γραφείο, ήταν το πιο σοφό πράγμα που έκανα στη ζωή μου επαγγελματικά. Γιατί αξιοποίησα το πτυχίο του δικηγόρου, κάνοντα κάτι εξειδικευμένο που υπήρχε ανάγκη στην αγορά, με τι startups επιχειρήσει ή ε, με τα θέματα καινοτομία ευρύτερα. Και από τότε έχουμε το IP Cyprus. Ε, είμαστε μια ομάδα από πέντε άτομα. Έχουμε ακόμα του πελάτε μα, το το λέμε εμεί, δικηγόρου, συναδέλφου που θέλουν να φτιάξουν τη δουλειά, και κάνουμε εμεί το εμεί εκ μέρου του. <laughs> Δεν υπάρχει εξειδίκευση. Και προχωρούμε. Ε, τούτο λοιπόν που θα ήθελα να πω σαν καταληκτικό σχόλιο είναι ότι είναι σημαντικό να βρείτε κάτι που σα ενδιαφέρει, ταυτόχρονα όμω να χτίσετε και κάποιε δεξιότητε που θα σα είναι πολύ πολύ χρήσιμε, πολλά πιο χρήσιμε και από τι σπουδέ σα. Και οι δεξιότητε τούτε, λόγω τη τεχνολογία δηλαδή, θα δείτε ότι είναι πολύ πιο σημαντικέ, όπω είναι παράδειγμα, η συναισθηματική νοημοσύνη. Τα ρομπότ ναι, θα κυριαρχήσουν, φαίνεται παντού. σω δεν ξέρω τι θα πούν οι άλλοι φίλοι εδώ, αλλά σίγουρα θα το διαβάζουμε και ξέρουμε ότι η τεχνολογία θα εισβάλλει παντού στι ζωέ μα. Αλλά γι' αυτό είναι σημαντικό να αποκτήσουμε τι ικανότητε να, ε, ε, να προσαρμοζόμαστε στι αλλαγέ. Λοιπόν, τούτα τα μαρία μου έχω να πω. Αν έχω κάτι άλλο, είμαι στη διάθεσή σα μετά για οποιασδήποτε ερωτήση.